Το Αρχείο Πολιτισμού στην Οικοσιφήνισσα. Εδώ, σε αυτό το άντρο, σε αυτό το λιμέρι. Για πολλούς και για πολλά. Τουλάχιστον τρεις μεγάλοι της ελληνικής ιστορίας πέρασαν από εδώ. Ο ένας δεν θα μας απασχολήσει στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, είναι ο μεγάλος ο Χρυσόστομος Σμύρνης, μετέπειτα Χρυσόστομος Σμύρνης. Γνωστός Άγιος, γνωστός για τα όσα προσέφερε στον ελληνισμό το 22 στη Σμύρνη. Οι άλλοι δυο προηγήθηκαν. Είναι εξίσου Άγιοι για μας. Είναι ο μεγάλος Νικοτσάρας, αλλά και μία από τις πιο ευγενείς μορφές του αγώνα του 21. Ο σπουδαίος Εμμανουήλ Παπάς, για τον οποίον είμαστε εδώ και για τον οποίον θα μιλήσουν πολλοί. Εδώ ήταν τα λιμέρια τους και τα κρυσφύγετά τους. Σε αυτά εδώ τα κρυμμένα σημεία της Μακεδονίας μας, ανάμεσα σε Σέρες, Δράμα και Καβάλα. Από εδώ έκανα τις μεγάλες τους εξορμήσεις. Ένα ιδιαίτερο ρεπορτάζ λοιπόν για τον μεγάλο Εμμανουήλ Παπά. Εδώ, στο υπέροχο και ιστορικό μοναστήρι της Οικοσιφήνισσας, ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια των Βαλκανίων. Ήδη από τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν καταγράφεται εδώ ο ιερός αυτός τόπος. Συνέχεια στο διπορικό μας για τον Εμμανουήλ Παπά. Γιατί εδώ ήταν ένα από τα στρατόπεδά του. Και ποια πιο ικανή να μας μιλήσει γι' αυτό από την ίδια την γερόντισσα της Μονής. Γερόντισσα, σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και θέλεις να μας μιλήσεις. Εγώ χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας. Τη μεγάλη μορφή, τον Εμμανουήλ Παπά. Και πραγματικά κανείς πολύ συγκινείται όταν ακούει κάτι που ή λίγο και κοντινή μας, αλλά και λίγο πιο μπροστά από εμάς άνθρωποι θυσίασαν τη ζωή για την πατρίδα μας. Ακριβώς. Ποια είναι η σχέση του αυτού του ήρωα με το μοναστήρι? Πάρα πολύ στενή ήταν οι σχέσεις. Εδώ βρίσκεται πάρα πολύ συχνά μαζί με τα παλικάρια του και έκαναν διάφορες, ας πούμε, συζητήσεις και συνεδριάσεις και αποφάσιζαν. Οι οπαδοί του, οι δικοί του άνθρωποι, όλα τα παιδιά του, ήταν ντυμένα καλόγερα για να μην δίνουν στοιχεία. Να μην δίνουν στόχο. Στόχο, ναι. Είχε μια πάρα πολύ εξαιρετική οικογένεια με 7 παιδιά. Όλα σκοτώθηκαν εκτός από τον τελευταίο που ανήκησε την ανάστημένο και τον έκανε και Αναστάση.
Το έθνος. Βρήκε δηλαδή, έτυχε τελικά να ζήσει αυτό που πάλεψε ο πατέρας του. Έδωσε όλη του την οικογένεια. Ναι. Πολύ συγκριτικό, συζητείται πάρα πολύ από τον λαό εδώ γύρω, πάρα πολύ το λατρεύουν εδώ οι γύρω συνάνθρωποι του και συμπατριώτες του. Και εμείς χαιρόμαστε γι' αυτό και περισσότερο γιατί αποδόξε την της Επανάστασης του 1821. Μετά πήγε στην Οδυσσό, αλλά αποδόξε και η όλη προετοιμασία έγινε εδώ στο μοναστήρι. Συγκινήσε που το λες. Ναι, ναι, συγκινούμε. Και χαίρομαι και συγκινούμε. Μας εδώ όρκησαν την όρκο στην ελευθερία στα σπαθιά, έτσι. Ακριβώς. Ευλόγησαν τα σπαθιά, δηλαδή. Ευλόγησαν τα σπαθιά και πήραν ευλογία από την Παναγία και ξεκίνησαν να κάνουν αυτό το μεγάλο επιχείρημα που ήταν αδύνατο ανθρωπίνως και λογικά να μπορούν να το κάνουν. Ναι, λογικά να τα βάλεις μια αυτοκρατορία ήταν παράτολμο. Όμως πήραν δύναμη και το ξεκίνησαν. Το ξεκίνησαν και επιτυχώς. Ναι, αποδείχθηκε στο τέλος ότι ήταν όλα καλά. Είχατε και τη σημαία του, Είχαμε και τη σημαία του, την οποία μέσα στον νότι είχαμε, αλλά έχει πολύ φθαρή, έχει σχεδόν λιώσει και την έχουμε κρυμμένη σε σκόνη, θα το έλεγα, σε ένα κουτί. Πώς αισθάνεσαι όταν αγγίζεις αυτή τη σημαία, όταν έχεις αυτό το πανί, όταν το βλέπεις? Πολύ δύναμη. Δύναμη. Δηλαδή, αισθάνομαι από μέσα μου τόση έτσι αγάπη και λατρεία, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το θεωρώ κοιμήλιο. Ότι κάτι ιερό, κοιμήλιο. Κοιμήλιο. Αυτό είναι. Πιστεύεις ότι προστατεύει και αυτή η σημαία το μοναστήρι? Προστατεύει και αυτή και όλοι και όλα τα άλλα τα παλικάρια τα οποία είναι άγνωστα ονόματα του που θυσίασαν τη ζωή τη και τον ακολούθησαν. Τους διαβάζετε, τους μνημονεύετε? Βέβαια. Συνήθως οι συζητήσεις μας είναι αν καμιά φορά βρεθούμε σε κάποια παρέα έτσι να μιλούμε για αυτούς. Γερόντισσα, το 2021 θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια αυτής της παλιγενεσίας. Ποια είναι η ευχή που θα θέλεις να δώσεις, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα για τη χώρα μας? Να τους μοιάσουμε. Να τους μοιάσουμε. Ναι, μπορούμε. Μπορούμε. Το παν κάνουν όλοι γύρω μας να μας αφανίσουν. Είναι μια βαθιά τους επιθυμία, αλλά δεν θα τους γίνει. Ο Θεός άλλο όρισε για την πατρίδα μας. Η πατρίδα μας είναι ορθόδοξη και φυλάγεται και προστατεύεται από τον μόνο αληθινό Θεό, τον Θεό της Ορθοδοξίας, τον Ιησού Χριστό. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα δεν είπα.
Οι Οθωμανοί είχαν επιβληθεί στη Μακεδονία αρκετά πριν καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη. Έτσι οι Μακεδόνες γνώρισαν πολύ νωρίτερα βίαιους εξισλαμισμούς, βαριές φορολογίες, εξοντωτικά βασανιστήρια, αλλά και βιαιοπραγίες. Μιλάμε για μια γενοκτονία του μακεδονικού πληθυσμού. Και οι Μακεδόνες απελευθερώθηκαν και 100 χρόνια περίπου αργότερα από τους υπόλοιπους Έλληνες, από τους Οθωμανούς. Αυτό σημαίνει ότι έχουν πολλά περισσότερα να καταγράψουμε στη Μακεδονία για εκείνη τη σκοτεινή περίοδο. Να λέγεσαι δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά. Τι τιμητικό, τι ιστορικό, έτσι. Και φαντάζομαι ότι στην αρχή θα πρέπει να σου τρέμανε και λίγο τα πόδια, έτσι. Έχει και πολύ μεγάλο βάρος. Εκτός το ότι είναι τιμητικό, σε κάνει υπερήφανο, ωστόσο έχει και πολύ μεγάλο βάρος. Γιατί εσύ ως δήμος θα πρέπει, εκτός από τις βασικές ανάγκες που πρέπει να καλύψεις για την καθημερινότητα των συνδημοτών σου, όπως κάνουν όλοι οι συνάδελφοι δήμοι. Έχεις και ένα επιπλέον. Έχεις και ένα επιπλέον. Και σε αυτό τα τελευταία χρόνια που είμαστε εμείς ως Δημοτική Αρχή, γιατί αυτή ήταν η βούληση του κόσμου που ζει στο Δήμο μας, προσπαθούμε να αναδείξουμε την μεγάλη εθνική προσωπικότητα του Εμμανουήλ Παπά, γιατί πράγματι υπήρξε ένας πολύ μεγάλος Έλληνας. Ένας Έλληνας που έδωσε για τον αγώνα και για την πατρίδα την ζωή τη δική του, τη ζωή των παιδιών του και της οικογένειάς του και την αμύθιτη περιουσία. Μπήκε ζάπλουτο στον αγώνα και έφυγε χωρίς μία δεκάρα τσακιστή. Είναι το ζητούμενο στη σημερινή εποχή, είναι το ζητούμενο να δίνουμε εκτός από τον προσωπικό μας χρόνο για την πατρίδα, να δίνουμε και τη ζωή και να δίνουμε και την περιουσία μας. Φανταστείτε ότι αν το κάνανε ελάχιστοι ευεργέτες και αφήσαν πίσω τους τεράστιο έργο. Να θυμίσω το ΖΑΠΑ, να θυμίσω που έκανε το ΖΑΠΙΟ, το Πολυτεχνείο, Αρσάκιο, Σωσιμάτες, Μαρασλίδες. Ναι, πράγματι. Ναι. Είναι πραγματικά λίγοι αυτοί που είχαν το σθένος, τον πατριωτισμό, την φιλοπατρία, όπως ο Εμμανουήλ Παπάς, να αφήσει πίσω του, να δώσει στην πατρίδα τη ζωή του, τη ζωή της οικογένειάς του και ολόκληρη την αμύθιτη περιουσία του. Γιατί θεωρητικά ήταν ο βολεμένος της εποχής του. Δεν είχε και κανένα λόγο. Εδώ που τα λέμε, αν το δει κανείς ωφελημιστικά ή με τα σύγχρονα μάτια, ένα παιδί θα δυσκολευτεί να καταλάβει. Τι ήθελε αυτός ο άνθρωπος. Τράπεζες είχε, εμπόρια είχε, χρήματα είχε, οικογένεια είχε. Επηρέαζε την πολιτική εξουσία της εποχής του. Τότε ήταν συνομιλητής της υψηλής πύλης. Ακριβώς. Δηλαδή δάνειζε τους τοπικούς άρχοντες που είχε ορίσει η τοπική πύλη εδώ στην ΕΣΕΡΣ. Παρά τα αυτά, αυτό που έβραζε μέσα του και ήθελε να βοηθήσει τη χώρα του, την πατρίδα του και είχε στόχο να μπορέσει να ελευθερώσει τους συμπατριώτες του.
Να σε ρωτήσω κάτι. Έχει τύχει να πεις είμαι δήμαρχος του Μανουήλ Παπά και να σε κοιτάνε λίγο περίεργα? Δηλαδή, ναι, γιατί σπανίζουν οι δήμοι με ονοματεπώνυμο. Είμαστε ελάχιστοι στην χώρα, δήμος με ονοματεπώνυμο. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε το Δήμο, ένα από αυτά που προσπαθούμε σταθερά να κάνουμε είναι να γνωρίσουμε στους υπόλοιπους Έλληνες ποιος ήταν ο Εμμανουήλ Παπάς. Δυστυχώς η εντύπωση που έχουν οι περισσότεροι στην πατρίδα μας είναι ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος ηγήθηκε του Μακεδονικού Αγώνα. Αυτό είναι ένα λάθος και σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε πάνω όλοι μας για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την εσφαλμένη εντύπωση. Ο Εμμανουήλ Παπάς ήταν μέλος της Φιλικής Εταιρείας από το 1819, ο ταμείας της Φιλικής Εταιρείας από το 1819 και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ηγήθηκε των δυνάμεων στην Μακεδονία για την Επανάσταση του 1821. Ναι, ξέρεις γιατί? Γιατί από τα σχολικά μας χρόνια ακόμη δεν έχει περάσει στην ιστορία των παιδικών μας χρόνων η Μακεδονία συνυφασμένη με το 21. Ναι. Θεωρούμε το 21 μια ιστορία της Νότιας Ελλάδος. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το λάθος, ναι. Το μεγάλο λάθος, γιατί για μία ακόμη φορά η καθυστέρηση που είχε ο κατακτητής, οι Οθωμανοί, στο να καταπνίξουν την Επανάσταση, η οποία εδραιώθηκε με το πλεονέκτημα που είχε το φυσικό ανάγλυφο στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, ο Κολοκοτρώνης, ο Ανδρούτσος και ο Καραϊσκάκης, ήταν στο γεγονός, βοηθήθηκε πάρα πολύ από το γεγονός ότι την άνοιξη του 1821, με την έναρξη ταυτόχρονα της Επανάστασης στην Πελοπόννησο, άρχισε και η Επανάσταση της Μακεδονία. Έτσι δημιουργήθηκε ένα ανάγχωμα προς τις Οθωμανικές δυνάμεις να μην μπορέσουν γρήγορα να πάνε προς την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα για να καταστήλουν την εξέγερση. Μπορούσαμε να πούμε ότι για να το καταλάβουν κάποιοι που γνωρίζουν ας πούμε περισσότερο τη σύγχρονη ιστορία του 40 ας πούμε, ότι όπως καθυστέρησαν οι Κρήτες τους Ναζί για την απόβαση και την κατάληψη της Κρήτης που μετά αυτό είχε επιρροή προς τον λήξη του δεύτερου, ναι, προς την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, την ΙΤΑ, έτσι ακριβώς αυτήν την καθυστέρηση έφερε ο Εμμανουήλ Παπάς και οι συναγωνιστές του στη Μακεδονία προς την έκβαση του αγώνος στην Νότια Ελλάδα. Και μάλιστα επειδή το ανάγλυφο στη Μακεδονία δεν βοηθάει για κάτι τέτοιο, δίναν πραγματικά έναν αγώνα με λιγότερο πολεμικό εξοπλισμό και με λιγότερο αριθμό στρατιωτών. Αυτό έκανε τη θυσία τους ακόμη πιο μεγάλη, καθώς σχεδόν το αποτέλεσμα το γνωρίζαν. Αυτοί όμως δεν δίλιασαν ούτε στιγμή. Με αρχιστράτηγο όλων των δυνάμεων στο χώρο της Μακεδονίας, η Επανάσταση ξεκίνησε ταυτόχρονα με την Επανάσταση στην Πελοπόννησο και στην Στερεά Ελλάδα, δημιούργησε προβλήματα, δημιούργησε κάποιες πρώτες νίκες, κυρίως στην περιοχή της Χαλκιδικής, γιατί εκεί υπήρχε η δυνατότητα μέσα από το Άγιον Όρος να είναι το ορμητήριο του Εμμανουήλ Παπά, και μπορέσαν και καθυστερήσανε αρκετούς μήνες, δώσαν τον απαιτούμενο χρόνο στους επαναστάτες της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδος να οργανωθούν, να ισχυροποιηθούν για να μπορέσουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς την απελευθέρωση του ελλαδικού χώρου, προς την απελευθέρωση του έθνους. Που ουδέποτε, να το πούμε, σκέφτηκαν τον χώρο τους κάτι ανεξάρτητο από την Ελλάδα. Να το πούμε. Θα σας πω το τονίσουμε. Ο Εμμανουήλ Παπάς καταραίει το επιχείρημα ότι η Επανάσταση δεν ήταν εθνικοαπελευθερωτική. Ακριβώς. Ήταν εθνικοαπελευθερωτική και σε αυτή συμμετείχαν όλοι. Και άνθρωποι του πλούτου και άνθρωποι του λαού. Απόδειξη είναι ο ίδιος ο Εμμανουήλ Παπάς. Και ότι δεν ήταν ταξική. Είναι σίγουρο αυτό, γιατί αν ήταν ταξική, ο Εμμανουήλ Παπάς θα ήταν από την άλλη πλευρά. Ακριβώς. Των δυνάμεων. Δεν θα ήταν από την πλευρά των ανθρώπων που ήταν βαθιά πατριώτες και δώσαν τη ζωή τους, και ο συγκεκριμένος έδωσε τη ζωή της οικογένειας και τον τεράστιο πλούτο του. Δήμαρχε, ταυτόχρονα είναι μια νέα Σαλαμίνα. Αυτά τα μηνύματα πέρασε και η Σαλαμίνα. Ενωμένοι όλοι οι Έλληνες κατά ενός κοινού εχθρού, τελευταία νύχτα μαζόχτηκαν. Πάντα τελευταία μέρες συσπυρωνόμαστε, ξέρεις, το έχουμε αυτό. Αλλά τα καταφέρνουμε τελευταία στιγμή. Νομίζω ότι η λέξη που υπόθηκε ότι είμαστε έθνος που έχει τα δικά του χαρακτηριστικά στα 4.000 χρόνια ζωής που έχουμε και εδώ. Και βάλε. Νομίζω ότι το αποδεικνύουμε. Υπήρξαν στην ιστορία της ανθρωπότητας και άλλοι
πληθυσμοί και άλλες εθνότητες, όπως οι Φοίνικες, οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι επειδή δεν είχαν εθνική συνείδηση και εθνική ταυτότητα, τελικά στο πέρασμα του χρόνου ξεκληρίστηκαν. Εμείς έχουμε μια αφετηρία, την εθνική μας ταυτότητα, την εθνική μας συνείδηση, η οποία έρχεται από τους κοινούς μας αγώνες. Και όσο και αν προσπαθούν σε μια ψευδεπίγραφη παγκοσμιοποίηση κάποιοι να μας εντάξουν σε ένα σύνολο ανθρώπων, εμείς θα έχουμε τα δικά μας χαρακτηριστικά, τα οποία πραγματικά μας ξεχωρίζουν. Δεν είναι λίγοι αυτοί που πηγαίνουμε στο εξωτερικό και επιστρέφοντας πραγματικά τότε καταλαβαίνουμε το μεγαλείο αυτής της πατρίδας. Δήμαρχέ μου, έχεις αδελφοποιηθεί κάποιες σχέσεις με Βιέννη, με κάποιους δήμους εκεί πέρα, γιατί ο Εμμανουήλ Παπάς είχε αυτές τις σχέσεις, ή με κάποια άλλη περιοχή? Κάνουμε πραγματικά μεγάλη προσπάθεια σε αυτά τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων και της μεγάλης περικοπής των οικονομικών του Δήμου, των Δήμων γενικότερα, να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτό που είναι το όνομα και είναι η ψυχή του τόπου. Και το όνομα και η ψυχή του τόπου είναι ο Εμμανουήλ Παπάς. Κάναμε μια προσπάθεια επανέκδοσης του μεγάλου του βιβλίου, του ιστορικού βιβλίου του κυρίου του Αΐμνηστου Βακαλόπουλου, ο οποίος είναι ένας από τους αξιολογότερους. Ο Απόστολος Βακαλόπουλος στη Βιέννη με τα αρχεία όλα. Βοηθήκαμε πάρα πολύ, έγινε η επανέκδοση, παρουσιάστηκε το βιβλίο και τώρα στόχος του Δήμου είναι να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα διδακτορικό για να μπορέσει κάποιος νέος λαμπρός επιστήμονας να έρθει σε επαφή και με τα αρχεία που υπάρχουν στη Βιέννη και με τα αρχεία που υπάρχουν στην Οδυσσό, καθώς εκεί ο Παπάς ήρθε σε επαφή με την φιλική εταιρεία, αλλά και στα αρχεία που υπάρχουν στην Κωνσταντινούπολη, γιατί ο Παπάς ήταν μια πολυσχεδής προσωπικότητα, ο οποίος αφού ανέπτυξε όλες αυτές τις δράσεις εμπορικού χαρακτήρος, τελικά έφτασε να υποστηρίξει τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Άρα είναι σταθερή η θέση του Δήμου μας και η προσπάθεια που γίνεται, παρά τις όποιες δυσκολίες και κυρίως οικονομικές, αλλά όχι μόνο αυτές, να μπορέσουμε να κάνουμε ένα διδακτορικό για να δώσουμε περισσότερο φως σε αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα, τον εθνικό ευεργέτη μας, τον Εμμανουήλ Παπά. Θα σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ κάτι που λέει ο καλός φίλος ο Λάζαρος, ο κ. Ζογλού, ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, ότι αν ο Εμμανουήλ Παπάς είχε γεννηθεί στην Πελοπόννησο ή στην Στερεά Ελλάδα, σήμερα θα ήταν εφάμιλος του Καραϊσκάκη και του Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη. Είναι εφάμιλος της καρδιάς μας όμως και θα το πετύχουμε αυτό, αν και η σκέψη σου είναι προς σωστή κατεύθυνση, ένα διδακτορικό. Αν και αυτό είναι δουλειά των πανεπιστημίων και έπρεπε ήδη να το είχαν κάνει, των ιστορικών τμήματων ή των αρχαιακών τμήματων, έπρεπε ήδη να το είχαν κάνει και θα το πω, είναι ντροπή που ακόμα δεν υπάρχει τόσα χρόνια ένα τέτοιο διδακτορικό για τον Εμμανουήλ Παπά. Θα σας πω ότι η ελληνική πολιτεία δεν έδειξε τη δέουσα προσοχή. Τα τελευταία 30 χρόνια μια ομάδα ανθρώπων από εδώ, από το χωριό, ξεκίνησαν το μνημόσυνο του Εμμανουήλ Παπά και έφτασε μετά από 30 χρόνια το 2017 να μας επισκεφθεί επίσημη επίσκεψη και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Νομίζω ήταν ύψιστη τιμή για τον τόπο και για τον ήρωα, αλλά χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνο και κόπο από την τοπική κοινωνία για να μπορέσουμε να στρέψουμε τα φώτα της δημοσιότητας και της επικαιρότητας επάνω στον Εμμανουήλ Παπά. Και μου δίνεται και η ευκαιρία να σας ευχαριστήσω και εσάς, κύριε Γιώργο Λεκάκη, και την εταιρεία μελέτης που εκπροσωπείτε, το Αρχείο Πολιτισμού, γιατί είναι λίγοι αυτοί που στη χώρα βλέπουν την ουσία του πράγματος και πώς ξεπηδούν σε αυτή τη χώρα οι ήρωες. Δηλαδή, το πώς δημιουργούνται οι συνθήκες στην κοινωνία μας για να κάνει παραγωγή ηρώων. Δεν φυτρώνουν οι ήρωες. Δεν φυτρώνουν οι ήρωες. Έτσι. Οι ήρωες χρειάζονται ένα θερμοκήπιο και το θερμοκήπιο αυτό είναι η αναγνώριση και ο έπαινος της κοινωνίας, γιατί το κίνητρο στην προκειμένη περίπτωση σίγουρα δεν ήταν τα χρήματα. Το κίνητρο ήταν να βοηθήσω την πατρίδα, να βοηθήσω τον τόπο. Με όποιο κόστος. Και εγώ ας καταστραφώ. Και είχε και 11 παιδιά. Γιατί κάποιος σου λέει: έχω ένα παιδί σήμερα. Τι θα το κάνω, έχω ένα παιδί. Τι να το κάνω, έχω δύο παιδιά. Τι θα γίνουν τα δύο παιδιά μου. Αυτός είχε 11 παιδιά. Δεν είχε ένα-δύο παιδάκια. Νομίζω είναι χρυσή ευκαιρία και παράδειγμα προς όλους μας. Ο Εμμανουήλ Παπάς δεν είναι μια προσωπικότητα που πρέπει να τη δούμε μόνο με μια μουσιακή αντιμετώπιση. Ακριβώς. Είναι ένα πρότυπο το οποίο στις μέρες μας γίνεται ακόμη πιο επίκαιρο. Καθώς
η προσφορά στην πατρίδα νομίζω ότι είναι το ζητούμενο όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Το να κάνουμε πολλά παιδιά, ένα το ζητούμενο. Εδώ πώς πάει ο Δήμος από... Ευτυχώς ο Δήμος είναι πολύ κοντά στο Μητροπολιτικό Δήμο των Σερών, είναι στις παρυφές του Δήμου Σερών και δημιουργείται η οικονομική ανάπτυξη για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα νιάτα στον τόπο τους. Ωστόσο, τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας είναι πάρα πολλά. Το δημογραφικό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πολλές νέες οικογένειες ανθρώπων έχουν μεταναστεύσει κυρίως προς την Ευρώπη, αλλά και όχι μόνο, και προς την Αμερική και προς την Αυστραλία. Δυστυχώς, ο πρωτογενής τομέας δεν βοηθάται στο βαθμό που θα έπρεπε, ενώ έχουμε εξαιρετικά προϊόντα. Μπορούμε να δημιουργήσουμε με τη βοήθεια και τη στήριξη, γιατί δεν μπορεί κάποιος από μόνος του να δημιουργήσει ένα προϊόν pop. Θα πρέπει η πολιτεία, το κράτος να στηρίξει αυτό το προϊόν για να μπορέσουν να μείνουν άνθρωποι στον τόπο τους. Έστω και μέσα από αυτές τις δυσκολίες είμαστε σε αρκετά καλύτερη μοίρα από πολλούς άλλους συναδέλφους, γιατί έρχομαι σε επαφή σχεδόν με όλους τους δημάρχους της χώρας μας και βλέπω ότι το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Τα νέα παιδιά πώς εκλαμβάνουν, πώς εισπράττουν εδώ του χωριού, του Δήμου, τον Εμμανουήλ Παπά? Υπάρχει αθλητικός σύλλογος που να λέγεται Εμμανουήλ Παπάς, ας πούμε? Είναι περήφανοι που έχουν τον ίδιο τόπο καταγωγής με τον μεγάλο ήρωα. Έχουμε έναν δραστήριο πολιτιστικό σύλλογο, ο οποίος στο μέτρο και στο βαθμό που μπορεί δίνει διεξόδους προς την νεολαία, και όχι μόνο, όπως είπα και προηγουμένως, με το να χορέψουμε ένα δημοτικό τραγούδι, αλλά να καταλάβουμε ότι το δημοτικό μας τραγούδι είναι πραγματικά στη σημερινή νεολαία το πιο ροκ άκουσμα που υπάρχει. Όντως. Και ροκ δεν είναι κάτι που έρχεται από την Αμερική, ροκ είναι, ας πούμε, ο λαϊκός μας πολιτισμός. Έτσι. Γιατί είναι ανατρεπτικός πολιτισμός, είναι... Και η βάση μας είναι ο λαϊκός μας πολιτισμός. Ο πολιτιστικός σύλλογος εδώ είναι δραστήριο σε αγαστή συνεργασία με την τοπική κοινότητα και με τον Δήμο, φυσικά με την κοινοφιλή επιχείρηση του Δήμου. Ο αθλητικός σύλλογος που καλλιεργεί το ποδόσφαιρο φυσικά δίνουν διεξόδους και στην νεολαία να μπορέσει να μείνει. Λέγεται Εμμανουήλ Παπάς ο αθλητικός σύλλογος. Ασφαλώς. Και άμα κάνει νίκη, τι λέτε, Εμμανουήλ Παπάς νίκησε ή ξανανίκησε? Πώς το λέτε? Μάλλον ξανανίκησε, γιατί προσέξτε, είναι μοναδικό. Εμείς εδώ τιμούμε τον θάνατο, δεν τιμούμε νίκη. Έτσι. Τιμούμε τον θάνατο στις 5, τον θάνατο που ήρθε με αυτόν τον τρόπο, πηγαίνοντας από την Μονή Εσφυγμένου εν πλώ προς την Ίδρα του μεγάλου ήρωα, και νομίζω ότι του αξίζουν πάρα πολλά, και εμείς στο μέτρο και στο βαθμό που μπορούμε, κάνοντας σταθερά πάντα βήματα, προσπαθούμε να ρίξουμε τα φώτα της δημοσιότητας όλης της ελληνικής κοινωνίας επάνω στον μεγάλο μας ήρωα, γιατί νομίζω ότι είναι το πιο κλασικό παράδειγμα αγάπης προς την πατρίδα. Δηλαδή, μα γιατί να σου πω, χάρηκα πάρα πολύ που σε γνωρίζω. Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο σου, μπράβο σου. Να είστε καλά. Τον κύριο Πάνο, πρόεδρο εδώ του Εμμανουήλ Παπά, πρέπει να είναι ιδιαίτερα τιμητικό και βαρύ και για σένα, και να το φέρεις πολύ βαθιά μες στην καρδιά σου και την ψυχή σου, για να θες τόσα χρόνια να είσαι πρόεδρος αυτού του ιστορικού χωριού, έτσι? Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι ξεχωριστό. Είσαι πρόεδρος στη γενέτερα του αρχιστρατιού. Πώς... Είναι πολύ μεγάλη τιμή. Ναι. Εσένα πώς μετακυλίεται αυτό στην καθημερινότητά σου? Στην καθημερινότητά μου... Αισθάνεσαι πως του χρωστάς κάτι? Αισθάνομαι ότι έχουμε υποχρέωση απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο που έδωσε τα πάντα. Έδωσε τα πάντα για να αναπνέουμε σήμερα ελεύθεροι. Καλά, αυτό το κάνανε και άλλοι όμως. Όλοι. Ναι, έτσι. Αλλά το να είσαι σε ένα χωριό που φέρει ένα όνομα, από τα λίγα χωριά στην Ελλάδα που φέρνουν ονόματα επώνυμο, όνομα και επίθετο ήρωος, έτσι. Αυτό περιποιεί ιδιαίτερη τιμή. Πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Γι' αυτό και σε όλη αυτή την πορεία που έχω στην τοπική αυτοδιοίκηση, πάντα προσπάθησα να λειτουργήσω αντικειμενικά και να προβάλλω τον ήρωα.
Και όταν έγινε η Συνένωση Δήμων και Κοινοτήτων το 1999, ήμουν από τους πρωτεργάτες που πρότεινα το όνομα στον ευρύτερο Δήμο που έχει γίνει να πάρει το όνομα του Εμμανουήλ Παπά, και αυτό το πετύχαμε. Και είναι προς τιμή όλων, και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά όλους τους τότε που συνεργαστήκαμε, και ο Δήμος φέρει το όνομα του μεγάλου αρχιστρατηγού. Πάμε λοιπόν σε αυτόν τον μεγάλο ήρωα. Σε αυτόν τον μεγάλο ήρωα. Να πούμε ότι αυτός ο μεγάλος ήρωας γεννήθηκε το 1773 σε αυτά εδώ τα ιερά χώματα. Απ' την αρχή ήταν ένα παιδί ανήσυχο. Σε πολύ μικρή ηλικία ασχολήθηκε με το εμπόριο και σε ηλικία 17-18 χρονών κατέβηκε στις Σέρες, όπου δημιούργησε δύο τεράστια μεγάλα εμπορικά καταστήματα, ένα στην πόλη των Σερών και ένα στη Θεσσαλονίκη. Και αργότερα αυτά τα εμπορικά καταστήματα γίνανε δύο τράπεζες, μία στη Βιέννη και μία στην Κωνσταντινούπολη. Ο Εμμανουήλ Παπάς ήταν από τους πρώτους, άλλωστε ψάχνανε την εποχή εκείνη οι φιλικοί να βρούνε ανθρώπους έτοιμο πόλεμος και ανθρώπους να διαθέτουν χρήματα για να ενισχύσουν τη φιλική εταιρεία. Του οικονομικού βεληνεκούς του Εμμανουήλ Παπά, αλλά και του σθένους του πατριωτικού. Κάποια στιγμή η περιουσία του Εμμανουήλ Παπά μετρούσε 300.000 χρυσά τάλαρα. Λένε για την εποχή εκείνη ήταν ένα ποσό αμύθιτο. Οπότε ο Εμμανουήλ Παπάς δάνειζε πολλά στους πασάδες και διοικητές των Σερών, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι, έσωζε Έλληνες την τελευταία στιγμή ακόμα από την Αγχώνη, αλλά τους, στο τέλος... Τους τα δάνειζε για να έχουν αυτοί τον τρόπο τους και ανάλογα έπαιρνε κάποια ανταλλάγματα πατριωτικά. Ναι, κάποια ανταλλάγματα πατριωτικά, πάντοτε να πούμε, ήθελε να μην πειράζουν τους Έλληνες και ιδιαίτερα τους χριστιανούς. Λοιπόν, οι Τούρκοι υποκλινόταν στον Εμμανουήλ Παπά, μέχρι που κάποια στιγμή, το 1819 με 20, ο τότε Ιουσούφ Πασάς, ο οποίος χρωστούσε πάρα πολλά λεφτά στον Εμμανουήλ Παπά, καταφέρθηκε εναντίον της οικογένειας και εκδίωξε τον Εμμανουήλ Παπά, ο οποίος έφυγε και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί λοιπόν το 1819 μύθηκε στη φιλική εταιρεία, και το 1821, μετά από πολλές δραστηριότητες και αφού απευθύνθηκε σε πολλούς γνωστούς που είχε, πήρε πίσω όλα τα δανεικά από τους πασάδες των Σερών, δημιούργησε μία ομάδα δικό του ανθρώπων και με το Χατζιβισβίζι, κάποιον καραβοκύρι της εποχής εκείνης, γέμισαν ένα καράβι με δικά του λεφτά, πολυμοφόδια, και στις 23 Μαρτίου του 1821 αποβιβάστηκε στη Μονή Εσφυγμένο, όπου ήταν και το στρατηγείο του. Να θυμίσουμε, για να κάνουμε και παραλληλισμούς, ότι εκείνη την εποχή ίσα που έχει ξενιτήσει η Επανάσταση στη Μάνη. Άρα λοιπόν σημαίνει αυτό, για να το οριοθετήσουμε, να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και είμαστε εδώ σήμερα, ότι το νοτιότερο άκρο της Πελοποννήσου, η Μάνη, και το βορειότερο άκρο της Μακεδονίας, οι Σέρες, σχεδόν ταυτόχρονα εξεγέρθηκαν. Εξεγέρθηκε, αρχίζει να οργανώνεται εναντίον του κατακτητή. Δυστυχώς όμως για τον Εμμανουήλ Παπά, αυτόν τον τεράστιο πατριώτη, δεν βρήκε ανταπόκριση ακόμα και από τους καλογύρους του Αγίου Όρους. Εκτός από τη Μονή Εσφυγμένο και κάποιες άλλες μονές, κάποιοι διαφωνούσαν, φοβούμενοι τις απειλές των Τούρκων, ότι θα κάψουν τα μοναστήρια. Έτσι έδωσε έναν πολύ σκληρό αγώνα, ξεκίνησε με μια ομάδα και Σεραίων αλλά και από την Χαλκιδική να οργανώνει το στράτευμά του, έδωσε αρκετές μάχες στα Βασιλικά, στη Ρεντίνα, σε πολλά άλλα μέρη, στον Πολύγυρο. Αλλά κάποια στιγμή άρχισε να μην έχει βοήθεια ούτε από τους οπλοαρχηγούς του Ολύμπου, αλλά ούτε και από την Νότια Ελλάδα, ιδιαίτερα από την Ίδρα, από Σπέτσιο, όπου είναι καραβοκύριδες, και παρήγγειλε να τους στείλουν πολυμεφόδια και αυτοί αδιαφορούσανε. Όμως με όλες αυτές τις προσπάθειες που έκανε και με όλη την οικονομική δυνατότητα που είχε, κατόρθωσε τουλάχιστον επί 6 μήνες να καθυστερήσει τον εχθρό στη Βόρεια Ελλάδα, ώστε να οργανωθεί η Νότια Ελλάδα στον αγώνα. Εγκατέλειψε τη Μονή μετά από επίπονες προσπάθειες τον Οκτώβριο του 1821.
φεύγοντας για την Νότια Ελλάδα για να οργανώσει τον αγώνα από εκεί. Πήγαινε στην Ίδρα, πήγαινε στην Ίδρα, η οποία ήταν ελεύθερη και μπορούσε να μιλήσει με καραβοκύρδες, με ανθρώπους που είχαν στόλο και θα μπορούσε να βοηθήσει, να τους πείσει ότι κάτι γίνεται, γιατί οι ειδήσεις δεν φτάνανε τόσο πολύ. Δεν ήταν όπως σήμερα, οι ειδήσεις δεν φτάνανε εκεί πέρα, νοιαζόντουσαν για Αιγαίο, κεντρική φυσικά, Ελλάδα. Φυσικά, αυτοί βλέπανε περισσότερο την Νότια Ελλάδα και δεν βλέπανε, να πούμε, τους Βόρειους και τον Εμμανουήλ Παπά. Ο Εμμανουήλ Παπάς, ο αγνός αυτός πατριώτης, πλέον, αφού κατά κάποιο τρόπο απέτυχε αυτό που ήθελε να πετύχει στη Βόρεια Ελλάδα, πήγε να ζητήσει συνδρομή για να ξεκινήσει ένα νέο αγώνα από την Νότια Ελλάδα. Και μπαίνει σε ένα καΐκι να πάει στην Ίδρα. Δυστυχώς, πάντοτε δίπλα του ήταν ο μικρός ο γιος του, ο Γιαννάκης, και με ορισμένους άλλους συνεργάτες. Δυστυχώς όμως, τον καθαρέα, στις 5 Δεκέμβρη, από ανακοπή, χάνει τη ζωή του και έτσι οδηγείται το καράβι στην Ίδρα. Εκεί τον υποδέχονται με τη μέσα αρχιστρατήγου και θάβεται με τη μέσα αρχιστρατήγου. Και μένει σε εμάς αυτό το ρητό που λέει: «Η Ίδρα κράτησε το σώμα, τη δε ψυχή το ο ουρανός και εμείς οι Μακεδόνες». Παρ' όλα αυτά, οι Ιδραίοι όμως μετά από καιρό παραχώρησαν, έκαναν ανοικομιδή των οστών και πολύ ωραία και τελετουργικά. Το 1971 ο πατέρας Ιωάννης, αρχιεπίσκοπος Σιδεροκάστρου, με προσωπική του πρωτοβουλία ζήτησε τα οστά, τα οποία δόθηκαν από την Ίδρα και μεταφέρθηκαν στην πόλη των Σερών, στην πλατεία, στον Αδριάντα του Εμμανουήλ Παπά. Προσωπικά είναι πάντοτε στην μακρόχρονη αυτή ενασχόλησή μου με τα κοινά. Είναι κάποιοι στόχοι, μεταξύ των στόχων είναι και τα οστά, τουλάχιστον πριν το 2021 να έρθουν στη γενέτειρά του. Νομίζω ότι ο ήρωας τότε και μόνο θα επαναπαυθεί όταν στην πλατεία του Εμμανουήλ Παπά δεχτούμε τα οστά του Εμμανουήλ Παπά. Στο προσεχέ συμβούλιο μπαίνει θέμα στο τοπικό συμβούλιο, στη συνέχεια στο δημοτικό και στη συνεργασία με το Δήμο Σερών, που πιστεύουμε ότι θα μας δώσει την άδεια να πάρουμε τα οστά, θα πραγματοποιηθεί και αυτό το όνειρο για όλους όσους καταγόμαστε από εδώ, να έρθουν τελικά τα οστά. Θεωρείς 40 χρόνια στην αυτοδιοίκησή σου ότι αυτό θα είναι και το μεγαλύτερό σου επίτευγμα τελικά? Θα μπορούσε να είναι ένα κλείσιμο ενός κύκλου? Ο κύκλος, να πούμε, ζωντανών ανθρώπων και ανθρώπων που αγαπάνε πραγματικά τον τόπο τους, γιατί εγώ, με γνωρίζουν όλοι, αγαπώ τον τόπο μου και δρώ όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να έχω κανένα όφελος, χωρίς να σκέφτομαι καιροσκοπικά. Δρώ γιατί αγαπώ τον τόπο μου. Εγώ έφυγα το 1985 από την Αθήνα με την οικογένειά μου, βρέθηκα στις Σέρρες και από το 1986 μέχρι σήμερα ασχολούμαι με τα κοινά. Διαθέτω πάρα πολλές ώρες και πολλοί άλλοι άνθρωποι από εδώ το χωριό, γιατί πραγματικά αγαπώ τον τόπο μου. Νομίζω σιγά σιγά ο κύκλος θα αρχίσει να κλείνει. Δεν θέλω να κάνω τη δήλωση ότι οριστικά κλείνει ο κύκλος. Αν γυρίσει δηλαδή. Έχουμε και ορισμένα άλλα πράγματα. Να ολοκληρώσω όμως με την οικογένεια Εμμανουήλ Παπά. Πέρα από τον Εμμανουήλ Παπά, είναι γνωστό σε όλους μας ότι θυσιάστηκαν άλλα 4 παιδιά του σε διάφορους αγώνες. Ότι η υπόλοιπη οικογένειά του, γιατί ο Εμμανουήλ Παπάς είχε 11 παιδιά, 8 αγόρια και 3 κορίτσια που έκανε με τη σύζυγό του τη Φέδρα. Αργότερα καταδικάστηκαν όλοι σε απαγχωνισμό αυτοί που μείναν. Μόνο τα δύο παιδιά τα οποία διοικούσαν την τράπεζα στη Βιέννη και σπούδαζαν στο εξωτερικό δεν είχαν καταδικαστεί. Αλλά με την παρέμβαση, τη δυναμική του τότε Αρχιεπισκόπου Σερών, του Χρύσανθου, απαλλάγησαν των κατηγοριών και έτσι γλίτωσαν για το χρονικό διάστημα που γλίτωσαν. Η πολιτεία... Και μάλιστα τα παιδιά που βασανίστηκαν στην Ακρόπολη ήταν σε θέα των εγκλήστων Ελλήνων της Ακρόπολης. Το βλέπανε αυτό. Δηλαδή ήταν σαν τιμωρία, μια ακόμα τιμωρία αυτό. Λέει ο Κασομούλης, το περιγράφει φρικιαστικά. Ναι. Περιγράφουν όλοι φυγιαστικά και νομίζω ότι όλοι αποδέχονται εκ των υστέρων και μετά από επίπονες προσπάθειες αρκετών ανθρώπων και ιδιαίτερα πολιτιστικών φορέων του τόπου μας. Και ο μεγάλος ιστορικός Ιωάννης Μαζραβέλης γράφει στο βιβλίο του ότι ουδέποτε γνώρισε άλλη οικογένεια που να πρόσφερε τόσα πολλά στην πατρίδα άνευ ανταλλάγματος. Αυτή ήταν η οικογένεια Εμμανουήλ Παπά. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα δώσουμε την ευκαιρία στον κύριο Σίσκο, συγγραφέα που έχει ασχοληθεί, να σας πει ορισμένα πράγματα με τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετέπειτα
τα εν τη ζωή παιδιά του και ιδιαίτερα ο Κωνσταντίνος που ήταν από τους μεγάλους για να προστατεύσει. Θέλω μέσα από αυτή την εκπομπή να περάσω ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα σε όλους τους πολιτικούς οι οποίοι έρχονται εδώ κατά καιρούς. Θεωρούμε τον τόπο μας λίγο εγκατελειμμένο. Θεωρούμε τη γενέτειρα του Εμμανουήλ Παπά, να σας πω μόνο ότι η οικία του Εμμανουήλ Παπά, αυτή η οποία έχει αναγνωριστεί με φέκ της κυβέρνησης ιστορικό μουσείο, ιστορικό μνημείο, σήμερα ανήκει σε ιδιώτες. Πάρα πολλοί πολιτικοί, νομάρχες, περιφερειάρχες, βουλευτές, υπουργοί, τάξανε λεφτά ότι θα αγοραστεί τουλάχιστον η οικία για να γίνει ένα μουσείο. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Είναι το παράπονό μας. Νομίζουμε ότι έχουμε και εμείς δικαίωμα σε αυτή τη χώρα που λειτουργεί δημοκρατικά να έχουμε ορισμένες απολαβές και να αναδείξουμε ορισμένα πράγματα τα οποία για μας θα είναι ό,τι το καλύτερο. Η πολιτεία να σκύψει κάποια στιγμή στα προβλήματα της επαρχίας της γενέτερας του Εμμανουήλ Παπά. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι όμορφη ακόμα. Δεν περσεύει ούτε βόρεια τέτοια. Τούτη την ώρα δεν περσεύει κανείς. Κι πεθαμένοι φωνάζουν πάλι. Με τον συγγραφέα, τον κύριο Σοκράτη Σίσκο, εδώ στο μνημείο, θα έλεγα, για τον Εμμανουήλ Παπά, σε αυτό το υπέροχο κτίριο εδώ, μέσα στο χωριό Εμμανουήλ Παπά, κρατώντας ένα σπουδαίο βιβλίο στα χέρια μας, το βιβλίο του, «Ο γιος του Εμμανουήλ Παπά στο Μανιάκι», εκεί που άλλοι 300, θυμίζοντας τους 300 του Λεωνίδα, πολύ στοχευμένα, με τον Παπαφλέσσα, ξανατούμπαραν τα πράγματα. Μέσα σε αυτούς λοιπόν ήταν και ο γιος του Εμμανουήλ Παπά. Δεν σταμάτησε η οικογένεια να προσφέρει δηλαδή. Ούτε και όταν έγινε το 21, ούτε και όταν συνεχίστηκαν τα πράγματα όπως συνεχίστηκαν. Ακριβώς. Για πες μου, κύριε Σοκράτη, τι προβλήματα, τι εμπόδια, με τι ήρθες αντιμέτωπος προσπαθώντας να κάνεις γνωστό κάτι το οποίο είναι άγνωστο. Να σας πω για το βιβλίο πώς ξεκίνησε η ιστορία, με λίγα λόγια. Εγώ ακόμα ως μαθητής γυμνασίου άκουγα που έβγαζαν τους πανηγυρικούς εδώ στο χωριό μου και συνήθως δάσκαλοι από άλλα μέρη. Κανένας δεν ανέφερε εδώ στο χωριό του, δεν ανέφερε τον ήρωα Εμμανουήλ Παπά. Όταν μιλούσε για την Επανάσταση του 21, λέγανε για όλους τους άλλους. Για όλους τους άλλους. Καραϊσκάκη, Φελοκοτονή, αξιόλογοι, αριστερά. Λοιπόν, μέχρι και τον Κούρα, αυτός που κρέμασε τον Ανδρούτσο. Για όλους, εκτός από... Και κατάλαβα ότι υπήρχε μια έλλειψη και μια, πώς να πούμε, παραγνώριση της ιστορίας αυτού του ανθρώπου, ο οποίος έζησε τα πάντα. Αργότερα, όταν ιδρύσαμε το Σύλλογο Εμμανουήλ Παπά Θεσσαλονίκης, ήμουν από τα ιδρυτικά μέλη και στην πρώτη προσωρινή επιτροπή, πολλοί φίλοι από την Αθήνα και τα είπα, επειδή εγώ είχα πάρει δύο βραβεία από τον Παρνασσό σε θέματα ιστορικής πεζογραφίας. Το ένα ήταν για τον Περσέα, τον βασιλιά της Μακεδονίας, και το άλλο για τον Άγιο της Σπάρτης. Αυτά πήραν το μοναδικό βραβείο, τα πρώτα βραβεία του Παρνασσού. Θεώρησαν ότι ήμουν ο κατάλληλος για να γράψω για τον Εμμανουήλ Παπά και άρχισαν οι φίλοι μου να με πιέζουν να γράψω για τον Εμμανουήλ Παπά. Τους λέω, για τον Εμμανουήλ Παπά έγραψε ο Γιώργος ο Καφταντσής, έγραψε ο Παπαφωτίου, έγραψε ο Πένος, στην ιστορία τους. Τι να προσθέσω εγώ. Και σκέφτηκα να γράψω για ένα από τα παιδιά του, ο οποίος ήταν πραγματικός αγωνιστής, δεν τον γνωρίζουν πολύ, για τον Γιαννάκη τον Παπά. Έκανα μια έρευνα, το ανέλαβα την υποχρέωση, είπα, τα παιδιά θα γράψω, αλλά μαζί με τον
Γιαννάκη Παπά, θα γραφτεί και η ιστορία. Και να κάνω την έρευνα. Για να είμαι ειλικρινής, ήξερα πολλά για τον Εμίλιο Παπά, αλλά όταν άρχισα να κάνω την έρευνα, συγκλονίστηκα. Αν σας πω ότι, γιατί καμιά φορά ο συγγραφέας ταυτίζεται με τους ηρωές του. Mm-hmm. Όπως συγκλονίστηκα για τον Περσέα, πολύς ο κόσμος, ξέρετε ότι το βιβλίο μου είναι το μόνο στην παγκόσμια ιστορία, βιβλιογραφία, για τον Περσέα, ο οποίος ήταν ένας αξιόλογος βασιλιάς, αλλά κανένας δεν έγραψε γιατί τον νίκησε ο Εμίλιος Παύλος. Κανένας άλλος δεν έγραψε. Το τελευταίο βράδυ εκεί πέρα με τους μισθοφόρους. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για τον Εμίλιο Παπά. Λοιπόν, μέσα από την ιστορία του γιού του αναδεικνύει και το έργο του και ένιωσα συγκλονισμένος από αυτά που έμαθα, γιατί πήγε στο Μανιάκι, περπάτησα, μάλιστα με συνόδευσε ο Δήμαρχος εκεί, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ. Και όταν μου είπε, το ρώτησα ποιο είναι το τρίτο ταμπούρι, γιατί ήξερα ότι εκεί σκοτώθηκε ο Γιαννάκης, στο τρίτο, ήταν καπετάνιος 50 Μακεδόνων, περισσότερο από το χωριό μας. Λοιπόν, και πήγα, ένιωσα βαθιά συγκίνηση. Συγγνώμη που στο λέω, αλλά να άλλη μια ταύτιση της Νότιας Ελλάδας με τη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, την ώρα που σκάει η Επανάσταση στην Αερόπολη της Μάνης, γίνεται, σκάει την Επανάσταση στην Χαλκιδική ο Εμμανουήλ Παπάς και μετά από 7-8 χρόνια, την ώρα που γίνεται η δεύτερη προσπάθεια, να οι Μακεδόνες πάλι κάτω στην Νότια Ελλάδα, στο Μανιάκι, να ξαναβοηθήσουν. Ακριβώς. Τώρα, γιατί έμεινε. Λέω για αυτούς που πάνε να χωρίσουν Βόρειους και Νότιους. Αυτό το λέω. Γιατί έμεινε άγνωστη στην ιστορία. Πρώτα-πρώτα, τρία παιδιά του Εμμανουήλ Παπά σκοτώθηκαν στην Νότια Ελλάδα. Χαλκίδα. Ο Θαλασσάκης στην Καρδιά και ο Νικολάκης στο Φάλιρο και στο Καματερό. Mm-hmm. Λοιπόν, με αίμα. Αλλά και οι άλλοι κυνηγήθηκαν. Ο μόνος που επέζησε από τους αγωνιστές ήταν ο Αναστάσης που ήταν πρωτοδίκης προς ενός στην Πάτρα. Και ο Αναστάσης ήταν ο μόνος που είδε την Ανάσταση της Ελλάδας. Ο μόνος, έτσι. Όχι, υπήρχαν και μικρότερα παιδιά όπως ο Μιχάλης, ο Γιώργος. Αυτά δεν πολέμουν, ναι. Αυτοί ήταν στη Βόνιτσα, στη Χαλκίδα. Δηλαδή και αυτοί όταν ήρθε ο Όθωνας, ευαδείγματι ο Γιώργος πρέπει να συνεργάστηκε με τους Βαβαρούς και τα λοιπά, γιατί ήξεραν γερμανικά. Αυτά τα παιδιά πηγαδεύτηκαν όταν έγινε η Επανάσταση, για να μην τα πιάσουν γιατί ήθελαν να τα δολοφονήσουν. Όπως και το Θανασάκη το πηγάδευσαν για να μην τον πιάσουν. Έπιασαν όλη την υπόλοιπη οικογένεια που καταδικάστηκε σε θάνατο. Πάμε πάλι πίσω στο Μανιάκι, στο τρίτο ταμπούρι. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο ταμπούρι. Και από εκεί, όχι, πήγα για τον Γιαννάκη, για τον οποίο δεν γνώρισε πολλοί κόσμος τίποτα. Ήταν ένα παλικάρι, πραγματικά λέμε. Από εκεί όμως είδα καλύτερα την ιστορία του Εμμανουήλ Παπά και γιατί αδικήθηκε. Από τον Υψηλάντη τον Δημήτριο είχε καθοριστεί, ήταν ο υπεύθυνος της Κάσας στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή αυτός πλήρωνε. Και ορίστηκε από τον Δημήτριο Υψηλάντη ως πολιτικός παρατηρητής, διοικητής τροχοντινά, στην Επανάσταση που θα έρχεται στη Μακεδονία ταυτόχρονα με την Νότια Ελλάδα. Η Επανάσταση θα έρχεται στη σύσκεψη του Ιεσίου που έγινε και βρέθηκαν όλα τα στελέχη εκεί. Είπαν ότι η Επανάσταση θα έρχεται ταυτόχρονα 25 Μαρτίου. Λοιπόν, καθορίστηκε πολιτικός με στρατιωτικό διοικητή το Γιάννη το Φαρμάκη. Mm-hmm. Ο Φαρμάκης, ο Εμμανουήλ Παπάς ήταν άτυχος από πολλά πράγματα. Ο Φαρμάκης εγκλωβίστηκε στη Μονή του Σέκου μαζί με τον Γεωργάκη Ολύμπιο που ανατινάχτηκαν. Ήταν αρθεί ο Γεωργάκης Ολύμπιος για να γίνει επανάσταση. Ο Εμμανουήλ Παπάς καθυστερούσε επίτες, δεν είχε ενημέρωση ότι έγινε η καταστροφή στο Δαργατσάνι. Και ξεκίνησε την επανάσταση γιατί έγινε δολοφονίες στον Πολύγυρο, σκότωσαν τον Μαγεργό, όπως λεγόταν. Τότε τα νέα δεν κυκλοφορούσαν όπως σήμερα γρήγορα και υπήρχε και πρόβλημα. Ναι. Και ξεκίνησε σχεδόν χωρίς να προετοιμασμένος. Σχεδόν μόνο. Αλλά και αυτό που έλεγαν ότι υπήρχε κοινή κάση για την επανάσταση δεν αλήθευε και άρχισε να πληρώνει για τεράστια περιουσία. Τα παιδιά του άφησαν το υποκατάστημα στη Βιέννη και ήρθαν στην Ελλάδα. Το υποκατάστημα στην Κωνσταντινούπολη το έκαψαν οι Τούρκοι, το εγκλάτσαν. Τα λεφτά που είχε εδώ άρχισαν να τα δίνει. Όταν ζήτησε από κάτω μπαρούτι και τέτοια, το είπαν και καράβια, γιατί έφτασε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Στο Σέδες έφτασε. Του είπαν ότι αν πληρώσεις θα τα στείλουμε. Ήθελαν χρήματα, ενώ είχαν ξεκινήσει την επανάσταση. Από εκείνη τη στιγμή μπήκε στο στόχο του, είχε αρχίσει ο εμφύλιος πόλεμος κατά την Επανάσταση. Ο Εμμανουήλ Παπάς θεωρήθηκε ότι ήταν υψηλαντικός, όχι θεωρήθηκε και ήταν υψηλαντικός. Όταν ζήτησε να πάρει ένα βαέλι μπαρούτι ας πούμε και πήγαν στον Γκουρτοριώτη, στον Λάζαρο
έστειλε αντιπροσωπεία από το Άγιο Όρος κτλ. Για να πάρει ένα βαρύλι μπαρούτι, που είπε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ελλάδας, ο Κουντουριώτης. Είπε ότι δεν έχει, λέει, δεν έχει λεφτά, και τα έδωσε ο Δημήτρης Ιψηλάνης, ο αδερφός του, του Αλέξανδρου Ιψηλάνη, ο οποίος είχε έρθει τότε και για λίγο καιρό είχε την εξουσία. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, τον άφησαν μοναχό του. Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, περίμεναν τα καράβια. Γιατί? Γιατί υπήρχε ο Φιλικός, ο Αντώνης Οικονόμου από την Ήδρα, τον οποίο ανέτρεψαν, έκανε την επανάσταση εκεί, όχι επανάσταση, η ειρηνική ήταν. Πήρε την εξουσία, αλλά τελικά τον ανέτρεψαν και τον δολοφόνησαν. Δηλαδή τα στελέχη της φιλικής εταιρείας άρχισαν να δολοφονούνται. Αν διαβάσετε την ιστορία, θα δείτε ότι η κλίκα Μαυροκορδάτου, Κολέτη και Νέγρη, ο Νέγρης τον οποίο οι συγγραφείς αργότερα, όπως ήταν ο Φιλίμων, είπαν ότι έφτιαξε εκείνη την πυργοποιία, την πυργοποιία την νομοθετική που τους μπλοκάρισε όλους τους αρχηγούς της επανάστασης. Λοιπόν, και τελικά όπως είπε ο Αλέας Ενθρούτσος, όπως τους βλέπετε, το τονούς λέει, αυτοί θα μας φάνε, και τον έφαγε, τους έφαγαν τελικά. Λοιπόν, μπήκε στο στόχαστρο αυτής της κλίκας, τον θεώρησαν από εκείνη τη στιγμή, αφού φαντάσου έγινε η διάσκεψη των σαλόνων που μαζεύτηκαν για να κάνουν σύνταγμα και τα έκανε Μαυροκορδάτου, και δεν κάλεσαν τον Εμμανουήλ Παπά που ήταν ο αναγνωρισμένος αρχηγός, έστειλε γράμμα Μαυροκορδάτος στην Ιερά Επιτροπή και στους αντιπροσώπους του έθνους. Ποιος έστειλε τελικά έναν από την Κασάνδρα, τελείως άγνωστος, δηλαδή άρχισαν να τον υπονομεύουν. Και όχι μόνο σε αυτό, και σε χρήμα κτλ. Σιγά σιγά τα λεφτά που είχε ο τέτοιος εξαντλήθηκαν. Περίμενε να πληρωθεί από την κάσα, τέτοιο δεν υπήρχε. Ήδη άρχισαν κάτω στην Νότια Ελλάδα να δουλεύουν με λουφέδες. Οι λουφέδες, ξέρετε, ήταν η πληρωμή που το συντηρέει στον τρόπο. Δηλαδή, ναι. Η πληρωμή που έπαιρναν οι επαναστάτες, δίθενε, ναι, και έκανε ο Γούρας, για παράδειγμα, είχε 500 άντρες και δίνουν 5.000. Και έπαιρναν τέτοιο, ακόμα και τα χρήματα που είχαν από τις μονές που έλειωσαν για να αγοράσουν πολεμοφόδι κτλ. 800 κιλά. Ο Σπύρος Μελάς, σταματωμένα ράσα, λέει ότι γύρω στις 800 οκάδες ήταν τότε, τα πήραν για να τα σώσουν. Ερχόταν οι πιουταχές, πήραν για να τα σώσουν και τα πήγαν στις πέτσες και είπαν αυτά είναι τα λεφτά μας για τους λουφέδες. Γινόταν χαμός, γινόταν. Ο Εμμανουήλ Παπάς ήταν πραγματικά αγνώσιος, ούτε λουφέδες. Αυτοί που πολέμησαν στη Χαλκιδική δεν πληρώθηκαν, δεν είχαν, με ξύλα πολεμούσαν. Και δεν είχαν ούτε λεφόδες, από τη τσέπη τους έπαιρναν για τα γάνια κτλ. Κάτω εξακολουθεί το σύστημα αυτό, η επανάσταση είχε εκφυλιστεί, μπήκαν αυτοί, ο Ιωάννης Καποδίστρας τους ονόμασε, αυτές οι 25 οικογένειες που αποτελούσαν την κατάρα του έθνους, έτσι είπε, και μια από τις οικογένειες αυτές τελικά τον δολοφόνησε και σήμερα έρχεται καθηγητής Πανεπιστημίου των Αθηνών να πει ότι ο Καποδίστρας ήταν δικτάτορος. Υπάρχουν δύο τάσεις ιστορικών. Είναι οι αναθεωρητές της ιστορίας, λέγονται οι εθνομεδενιστές. Έτσι τους ξέρω. Λοιπόν, και οι άλλοι που είμαστε εμείς που πιστεύουμε, τέλος πάντων, στην Επανάσταση όπως την ξέρουμε, σε αυτούς που πολέμησαν, που θυσιάστηκαν. Λοιπόν, αυτή η τάση, προσωπική μου άποψη είναι αυτή, αυτή η τάση βρίσκεται είτε στην ομάδα Ελλάδα 1820 της κυρίας Αγγελοπούλου. Γιατί ξέρω πρόσωπα. Δεν θα τα πω, αλλά όταν ο μέντορας των εθνομεδινιστών στην Ελλάδα, αυτοί που έγραψαν, ξέρετε, για συνωστισμό, ότι δεν είμαστε Έλληνες, ότι οι ελληνόφωνοι Σλάβοι είναι αυτοί που αντικατέστησαν τη χαμένη φυλή των Ελλήνων σύμφωνα με τη θεωρία του Φαλμεράιερ. Η οποία έχει καταπέσει. Τι καταπέσει. Εγώ έγραψα τώρα ένα άρθρο, η κυρία Αγγελοπούλου το έχει. Για το μεγαλύτερο απατεώνα της ιστορίας. Δεν ήταν, κοιτάξτε, ξεκίνησε από αλλού, ξεκίνησε για να υποστηρίξει τη θεωρία του Μέτερνιχ. Ξέρετε ότι υπήρχε ο φιλελληνισμός και τα λοιπά, και μετά έπαιξε τα παιχνίδια της Ρωσίας
με έναν Τολστόι Όστερμαν, στρατηγός, που πήγε μαζί στην Ανατολή κτλ. Και ήρθε και έγραψε το βιβλίο του για τους Σλαβόφωνους της Πελοποννήσου. Γιατί? Γιατί απέβλεπε ότι αφού η Πελοποννήση είναι Σλάβη, οι Μακεδονίοι είχαν σχέδια, είναι στρατηγικά. Αυτά δεν λέγονται τώρα σε 5 λεπτά. Εγώ έχω γράψει αυτό το άρθρο, έχει 8 σελίδες μου φαίνεται, 6 σελίδες. Δηλαδή υπάρχουν στα παρασκήνια και τώρα, επειδή διάβασα πολύ, τους έχω μελετήσει, είναι όλοι τους, αντιγράφουν την ιστορία του Φαλμεράιερ. Μέσα στην Επιτροπή Αγγελοπούλου, σας λέω πάλι η προσωπική μου άποψη, μέσα στην Επιτροπή Αγγελοπούλου ξέρω 3-4 ονόματα, να μην τα αναφέρω, τα ξέρουν αυτοί και μάλιστα ο μέντορας τους ήταν στην εκδήλωση που έγινε στην... Ο μέντορας τους, ο γενικός τέτοιος, αυτοί οι ατομιστές, οι αναθεωρητές παρουσιάστηκαν στο τέλος του 1990. Είναι ιστορία άλλη, πολιτική. Λοιπόν, ο μέντορας τους ήταν στην εκδήλωση που έγινε στην... Τι περιμένεις τώρα? Και αυτός... Πού ήταν, σε ποια εκδήλωση? Έγινε μια εκδήλωση Ελλάδα 21 στη Νέα Υόρκη. Ναι. Και ήταν και αυτός, αλλά και ο άλλος. Να σας πω ένα όνομα. Τι είμαστε, ας πούμε, σαν Έλληνες, που εκεί, ότι μας πληρώσαν οι Ευρωπαίοι και εμείς το δεχτήκαμε, ενώ ξέρουμε ότι είμαστε Σλάβοι, το δεχτήκαμε για να τα οικονομήσουμε. Έτσι. Ότι είμαστε και απατεώνες, δηλαδή. Ναι, ότι, εκτός από όλα τα άλλα. Τώρα αυτός είναι στην Επιτροπή. Σε ευχαριστώ, κύριε Σοκράτη, μου να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Βρισκόμαστε μέσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου στο χωριό Εμμανουήλ Παπά. Το χωριό του Εμμανουήλ Παπά. Και βρισκόμαστε με τον ιερέα τον Παπαθανάση. Και ο ιερέας θέλει να μας μιλήσει για αυτόν τον ναό, διότι αυτός ο ναός έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την οικογένεια του ήρωα και ευεργέτη Εμμανουήλ Παπά. Έτσι δεν είναι, παπά μου? Έτσι είναι. Για πες τα μας εσύ καλύτερα. Το 1805 ο Εμμανουήλ Παπάς πήγε στην πόλη και έβγαλε φερμάνι για να κτιστεί ο καινούριος ιερός ναός. Μια άδεια δηλαδή για να καταλάβει. Μια άδεια από την τουρκική κυβέρνηση της εποχής εκείνης. Κάτι που δεν ήταν καθόλου εύκολο. Καθόλου και εύκολο. Και μπορούσε να το πάρει μόνο όποιος είχε έχερε εκτιμήσεως στην υψηλή πύλη. Αυτό ακριβώς. Το χωριό ήταν μικρό και άρχισε να επεκτείνεται προς νότον. Προϋπήρχε ναός του Αγίου Χαραλάμπους. Όταν έβγαλε το φυρμάνι από την υψηλή πύλη, ήρθε, γκρεμίστηκε ο ναός και άρχισε, ετέθη ο θεμέλιος λίθος του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου και άρχισαν οι εργασίες ανοικοδομήσεως και αποπερατώσεως του Ιερού Ναού. 1805, 1 Σεπτεμβρίου. Μαζί με την άδεια που έβγαλε ο Εμμανουήλ Παπάς για το χωριό Εμμανουήλ Παπά, ήταν η αδελφή του στο Άγιο Πνεύμα, έβγαλε και δεύτερη άδεια και κτίστηκε και στο Άγιο Πνεύμα ο κεντρικός ναός της Αγίας Παρασκευής της Κομοπόλεως Αγίου Πνεύματος. Άρχισαν οι εργασίες και πρώτης επαναστάσεως το 1821 είχε τελειώσει και το τέμπλο, το οποίο είναι μπροστά μας ένα κόσμημα, αλλά έχει 200 και χρόνια, έχει μαυρίσει και κάνουμε προσπάθειες και πιστεύω ότι με την έναρξη των επαιτειών του 2021 να έχει τελειώσει και ο καθαρισμός του τέμπλου, όπως με διαβεβαίωσε ο Σεβασμιότατος ο Μητροπολίτης μας ο Σερών και Νιγρίτης κύριος Θεολόγος. Γιατί μιλάμε για ένα από τα παλαιότερα τέμπλα. Τα παλαιότερα. Έτσι, είναι περίπου 1815-17 εκεί. Εκεί 17 με 20 είχε τελειώσει, αλλά έγινε ένα
από λάθος την εποχή του 1950 με 60, ήθελα να το καθαρίσουν, αλλά χωρίς γνώση ή τα κατάλληλα υλικά προφανώς, καθόλου, με αυτές τις απλές μπουγές το καθαρίσανε, αλλά σε ένα χρόνο μαύρισε όλο. Αυτό θέλει λοιπόν ξανά συντήρηση και ξανά συντήρηση και πλήρωσε ο Εμμανουήλ Παπάς για όλα αυτά. Με όλα τα έξοδα άρχισαν από τον Εμμανουήλ Παπά. Αυτός ήταν πρωταγωνιστής σε όλα τα θέματα. Ήρθε καθόλου εδώ πέρα μέσα, τον πρόλαβε τον ναό? Πρέπει να τον πρόλαβε, διότι η επανάσταση άρχισε μετέπειτα. Εδώ η οικογένειά του μεταφέρθηκε στις Σέρες, όλοι αυτοί μεταφέρθηκαν, καθίσανε στις Σέρες, αλλά πήγαινε, ερχότανε, εδώ έβλεπε το χωριό του, τη γενέτειρά του, και όταν άρχισε η επανάσταση τελείωσε το τέμπλο, αλλά δεν ξέρουμε αν το πρόλαβε να το δει τελειωμένο. Αυτός ο ναός όμως δεν είναι μόνο για τον Άγιο Αθανάσιο, είναι τρισυπόστατος. Τρισυπόστατος. Το μεσαίο κλήτος που βρισκόμεθα είναι αφαιρεμένο στον Άγιο Αθανάσιο. Ο αδελφός του ήταν ιερεύς. Από μας αριστερά το κλήτος που είμαστε αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο, ήταν πρόκριτος, δηλαδή πρόεδρος της κοινότητος, ο ανιψιός του, και το αφιέρωσε στον Άγιο Γεώργιο. Πίσω μας δεξιά έμεινε ο παλαιός ναός του Αγίου Χαραλάμπος, ο οποίος ήταν μικρός και τον περιέκλεισε μέσα ο ναός και έγινε αυτό το μεγάλο κόσμημα. Πώς αισθάνεσαι που λειτουργεί σε μια εκκλησία που ένας τέτοιος άνθρωπος, ένας τόσο μεγάλος μεγάλη Έλληνας... Μεγάλη τιμή και περηφάνεια. Υπάρχει κάποια στιγμή να τον έχεις δει, να τον έχεις φανταστεί ανάμεσα εδώ πέρα? Με τις φωτογραφίες και με όλα αυτά τον φέρνουμε στο νου μας. Και συγκινήσει. Ναι. Να είσαι καλά. Και εσείς. Thank you.
έχεις πει, δε θα έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις και τι έχεις πει, μου ζητάς να λησμονήσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει, μου ζητάς να μην ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Τώρα φεύγεις και τι έχεις πει, μου ζητάς να λησμονήσω. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα? Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Ήρθε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ.